η Ευρωβουλευτής, η οποία δεν θα είναι ξανά υποψήφια, καρατομήθηκε, αποφάσισε να επικοινωνήσει με όσους είχε στείλει τα email που έγινε του Κουτρούλη ο γάμος. Και είπε σε νέο μήνυμά της προς όλους τους απόδημους, τους οποίους έκανε λήπτες, παραλήπτες στα προσωπικά τους email που είχαν δώσει το Υπουργείο Εσωτερικών της διαφημιστικής της καμπάνιας, τους έκανε ακόμη σοφότερους με την απάντηση που απέστειλε ηλεκτρονικά για να μαζέψει λίγο τα πράγματα και να τους πει ότι είχε ασκήσει δικαίωμα ενημέρωσής τους και πρόσβαση στα δεδομένα που τους αφορούν. Το αρχείο όμως, λέει η κυρία Σημακοπούλου, των αποδήμων του 23 περιήρθε στα χέρια της στα τέλη Ιανουαρίου του 24 σε ψηφιακή μορφή από τον τότε γραμματέα αποδήμου ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας, προερχόμενο από στοιχεία αποδήμων που είχαν συλλεχθεί από τις βουλευτικές εκλογές του 23. Μας λέει λοιπόν ότι εκαθαιρέθη το στέλεχος αυτό, αλλά έδωσε ψυχρό ότι αυτή τα πήρε τον Ιανουάριο. Και θα πάω εγώ τώρα στον απόδημο, τον καθηγητή και ερευνητή της φιλοσοφίας στο Όσλο, που είναι από αυτούς που έχουν σηκώσει το θέμα, τον κύριο Παύλο, διότι εδώ λέει πολλά πράγματα αρκούντος αποκαλυπτικά η κυρία Σημακοπούλου, η οποία είναι λυπημένη ειλικρινώς για όποια δικαιολογημένη αναστάτωση προκάλεσε σε ό,τι αφορά την πηγή προέλευση των προσωπικών δεδομένων. Είναι αυτή που έλεγε ότι τα συνέλεγε 5 χρόνια και θα πάει αίμα όποιον λέει κάτι αντίθετο. Ναι, αλλά το αίμα γύρισε αλλιώς. Καλημέρα, κύριε Παύλο. Το αίμα νερό δεν γίνεται, κύριε Θακίνη. Εντάξει. Αφενός. Ναι. Και αφετέρου, το στέλεχος μπορεί να εξαϊλώθηκε, αλλά ο ιός παραμένει ενεργός. Μισό λεπτό. Θα μου λύσετε μία απορία. Το mail, το διευκρινιστικό της κυρίας Ασημακοπούλου. Αυτό το νέο. Το χθεσινό. Μάλιστα. Το χθεσινό, λέτε. Μάλιστα. Ναι. Έχει αποσταλεί στα mail που χρησιμοποίησε την πρώτη φορά, δηλαδή συνεχίζει να τους κάνει χρυσή. Όχι, δεν είναι η αποστολή, γιατί και χθες άκουσα και το ρεπορτάζ του Μέγκα, το σχετικό που μου ζήτησα να μιλήσω, και ξεκίνησε εκεί η παρουσιάστρια μιλώντας για νέα μαζική αποστολή. Είναι λίγο ανακριβές αυτό. Το σωστό είναι ότι όλοι όσοι απευθύνθηκαν σε δεύτερο χρόνο στην κυρία Σημακοπούλου ύστερα από την αρχική μαζική αποστολή της 1ης Μαρτίου, όσοι λοιπόν απευθύνθηκαν εκ νέου από τους αποδήμους που είχαν λάβει εκείνο το αρχικό email που το λάβαμε όλοι δηλαδή, και ζητήσαμε τα rest από αυτήν, δηλαδή με γράφος να μας πει από πού παρέλαβε τα στοιχεία μας, ποιος της τα έδωσε, ποια στοιχεία έχει κτλ, κτλ, υποχρεούται αυτή εντός 30 ημερών βασινόμου να απαντήσει. Mm-hmm. Και άρα απέστειλε λοιπόν απαντήσεις, απλώς επειδή είναι τυποποιημένη η απάντησή της, είναι ίδια, πλην όμως είναι προσωποποιημένος ο αποδέκτης, δηλαδή λέει κύριε Τάδε, μάλιστα, κύριε Παύλε, μάλιστα, κύριε Σαβίδη, ξέρω εγώ, κύριε Πέτσα, τα παιδιά, τα άλλα. Μάλιστα. Τώρα, κοιτάξτε. Αλλά το κείμενο είναι το ίδιο. Το κείμενο είναι το ίδιο. Κοιτάξτε, λέει καταρχάς στο κείμενό της ότι με τη θεσμική της ιδιότητα ως 5 χρόνια ευρωβουλευτής με 225.211 ψήφους, με αυτή την ιδιότητα επικοινώνησε μαζί σας την Παρασκευή 1η Μαρτίου του 24 στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο. Δηλαδή, λέει, δεν το έκανα για να προωθήσω εμπορικά προϊόντα, γιατί τους το είπε κανείς ότι το έκανε για αυτό το λόγο. Ταυτοχρόνως όμως λέει ότι ήδη... Το έκανε και γι' αυτό το λόγο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, διότι δεν το λέει. Κοιτάξτε, το μόνο αληθές με την κυρία Σημακοπούλου είναι ότι ψεύδεται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο αληθές στην κυρία Σημακοπούλου. Έχει αποδειχθεί ότι η μόνη της αλήθεια είναι ότι ψεύδεται. Και ο λόγος που το λέω αυτό είναι διότι το ότι μας έστειλε μόλις 100 ημέρες πριν τις ευρωεκλογές είναι ακριβώς διότι ήθελε να πουλήσει ένα προϊόν. Και το προϊόν που ήθελε να πουλήσει ήταν η εξαγορά της ψήφου μας. Διότι σας θυμίζω ότι είχε υπάρξει και 1725 μέρες προηγουμένως ευρωβουλευτής και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας γνωστοποιήσει κάποια από τα καλά πεπραγμένα της υπέρ της Ελλάδας, που την εκθιάζει το κόμμα ότι έχει αγωνιστεί για τα δίκαια της Ελλάδας. Τίποτα. Άρα το έκανε για να μας πουλήσει ένα προϊόν 100 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Οπότε θα αφήσουμε. Μάλιστα. Λέει παρακάτω ότι αυτά όλα τα έλαβε. Αυτό λέει η ίδια, έτσι. Εγώ βάζω ό,τι ακριβώς λέει η ίδια, δεν λέω τίποτα άλλο. Από το αρχείο απόδημο του 23, το οποίο περιήλθε στα χέρια της
στα τέλη Ιανουαρίου του 24 σε ψηφιακή μορφή, τώρα δηλαδή, πριν δύο μήνες, από τον τότε γραμματέα απόδημου ελληνισμού της Νέας Δημοκρατίας Νίκο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος σήμερα έχει αποφευθεί, προερχόμενο από στοιχεία αποδήμων που είχαν συλλεγεί από τις βουλευτικές εκλογές του 23. Ναι, αλλά είχαν συλλεγεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτό δεν το λέει. Το αρχείο αυτό, λέει, περιείχε αποκλειστικά και μόνο τα εξής. Τα στοιχεία σας. Εδώ τα εξής δεν είναι απλά. Αύξοντα αριθμό εκλογέα. Φύλο, ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, μητρόνυμο, όνομα συζύγου, ημερομηνία, πόλη, χώρα γέννησης και ψηφοφορίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση. Δεν υπήρχαν, λέει, στοιχεία αφημί, άμκα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία. Είμαστε ευγνώμονες δηλαδή, κύριε Σμακοπούλου. Μάλιστα. Για πείτε μου όμως αυτό που λέει, ότι τα στοιχεία τα πήρε τον Ιανουάριο. Άρα το ότι τα είχε η υπηρεσιακή υπουργός εσωτερικών πάει. Καταραίει αυτό, δεν ισχύει. Είναι μεγάλη γκαφατζού, κυρία Σμακοπούλου, γιατί η προσπάθειά της να προστατεύσει τον εαυτό της δίνει άλλους. Ενώ υποτίθεται ο λόγος που κατατομήθηκε ο Θεοδωρόπουλος ήταν και να προστατευτούν οι άλλοι τους οποίους η κυρία Σμακοπούλου δίνει. Διότι αυτός τον οποίον δίνει με αυτή τη εξήγηση είναι υπουργός εσωτερικών, η οποία είχε βγει και είπε ότι αυτά έγιναν επί υπηρεσιακής υπουργού τον Μάιο του 2023. Και έρχεται τώρα η κυρία Σμακοπούλου, η οποία σας θυμίζω έχει πει ότι τα μάζευε τα email μόνη της 5 χρόνια, άλλο ψέμα, γι' αυτό σας είπα στην αρχή η μόνη της αλήθεια είναι το ψεύδος. Τώρα έρχεται και λέει τελικά όχι, πράγματι, ναι, είναι από την λίστα των αποδήμων του 2023. Και στην ένσταση που κάποιοι θα εξέφραζαν ότι μα δεν προκύπτει ευθύνη της Υπουργού Εσωτερικών, διότι η αποδοχή της κυρίας Σμακοπούλου ότι τα έλαβε από τη λίστα αποδήμων του 2023 δεν πιστοποιεί και ότι αυτά διέρευσαν από το Υπουργείο πριν από τον Γενάρη του 2024 που επισημαίνει η κυρία Σμακοπούλου ως περίοδο λήψης από αυτής της λίστας. Η απάντησή μου σε αυτή την ένσταση είναι ότι τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος πήρε αυτή τη λίστα την περίοδο της υπηρεσιακής υπουργού, ως αν δηλαδή ο μόνος τρόπος για να την πάρει ήταν να έχει υπηρεσιακή υπουργό εκεί, διότι αλλιώς δεν θα του την έδιναν τα ηθικά στοιχεία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το υπόρρητο του επιχειρήματος, ότι δηλαδή κατά την κυρία Κεραμέως η κυρία Σπανού ήταν η χαμηλής ηθικής στάθμης υπουργός που θα δεχότανε να υπάρξει μια τέτοια διαρροή, και άρα έγινε τότε η διαρροή, τα έβαλε στο στικάκι του και στο καταψύκτη του κύριος Θεοδωρόπουλος ο γραμματέας, ο κομματικός των αποδήμων, και ξαφνικά μια πρωία του Γενάρη, ας πούμε, 6 μήνες μετά, μάλιστα, 6 μήνες μετά, η κυρία Σμακοπούλου της λέει, έλα εδώ Ανούλα μου, πάρε την λίστα. Εσάς αυτή η οκτάμινη κατάψυξη των δεδομένων, πόσο φυσιολογική σας φαίνεται με την εμπειρία που έχετε του πώς λειτουργούν τα πράγματα στην Ελλάδα? Εμένα μου φαίνεται απειροελάχιστης έως μηδενικής πιθανότητας, και θεωρώ ότι αυτά δόθηκαν λίγο πριν χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή τον Γενάρη διέρευσαν για το Υπουργείο. Μάλιστα. Άρα το γεγονός ότι πάνω κάτω πάνε και με. Συγγνώμη να σας διακόψω, κύριε Σαχίνη, προς αυτό συνηγορεί το γεγονός ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Υπουργός Κεραμέως την Τρίτη στις 5, αν δεν απατώμε, του Μαρτίου, αν θυμάμαι καλά την ημέρα, ήταν ύστερα από 3,5-4 μέρες σιωπής να βγει και να τα φορτώσει κατευθείαν στην υπηρεσιακή υπουργό. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι υπάρχει συγκάλυψη και υπάρχει προσπάθεια να καλυφθούν οι ίδιοι. Εξ όσων πληροφορούμαστε, υπάρχουν ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που ήδη εκφράζουν δυσφορία. Διότι αν είναι η απλή εκδοχή, είναι σε βάρος τους διάκριση. Αυτό λένε. Ναι. Αυτό είναι η μία εκδοχή. Προξενεί βέβαια εντύπωση, αν υποθέσουμε ότι αυτό το σενάριο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό που προξενεί εντύπωση έχει να κάνει με τον τρόπο λειτουργίας αυτού του κόμματος, εννοώ της Νέας Δημοκρατίας. Διότι φαίνεται σε αυτό το κόμμα να υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτερα προνομιούχοι, όπως η κυρία Σμακοπούλου, η οποία έχει πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Εδώ μιλάμε για έναν κατάφορο βιασμό του κράτους, έτσι, από ένα κόμμα και από συγκεκριμένους ανθρώπους. Διότι εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο κύριος Θεοδωρόπουλος, τον οποίον
Πολύ εύκολα καταλαβαίνει κανείς το προφίλ του αν τον μελετήσει λίγο και αντιλαμβάνεται τα όρια και τη δυναμική αυτού του ανθρώπου. Αν και οι καλύτεροι κατεργαραίοι, βέβαια δεν το κρύβουν ότι είναι κατεργαραίοι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτός ο άνθρωπος που τον δίνει εντός εισαγωγικών η κυρία Σημακοπούλου ως κομιστή είναι όντως ο κύριος υπαίτιος της διαρροής. Εδώ υπάρχει σίγουρα κάποιος άλλος μηχανισμός και θυσιάζεται στο βαθμό της κάλυψης τρίτων ο συγκεκριμένος νεαρός, ο γραμματέας από Δήμων. Και επιπλέον, όταν λέω ότι είναι ιδιαίτερος ο τρόπος λειτουργίας του κόμματος και δεν καταλαβαίνω, είναι γιατί χρώσταγε κάποιος την κυρία Σημακοπούλου αυτές τις λίστες και τις έδωσε μόνο σε αυτήν και όχι και στους άλλους υπολείπους 7 ήδη ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και εκ νέου υποψηφίους, οι 6, γιατί ο Ζαγοράκης πάει στην... στο Πασόκ. Έχει φύγει. Ναι. Θέλω να πω, πόσο πιθανό σας φαίνεται να τα έχει πάρει μόνο η κυρία Σημακοπούλου? Αλλά και πέραν τούτου, ας υποθέσουμε ότι τα έχει πάρει μόνο η κυρία Σημακοπούλου. Αυτή τη στιγμή τι συζητάμε? Συζητάμε πώς θα καλύψουμε το γεγονός ότι το κράτος έχει γίνει λάφυρο στα χέρια ενός κόμματος, τα προσωπικά δεδομένα ανθρώπων, και ξέρετε, η κυρία Σημακοπούλου συνεχίζει να προκαλεί πάρα πολύ και να εξοργίζει. Διότι αν διαβάσετε όλη την απάντησή της, πέραν των αποσπασμάτων, θα διαπιστώσετε ότι αυτή η γυναίκα εξακολουθεί να μας κουνάει το δάχτυλο. Ναι, λέει ότι θα προστατεύσει. Έχω κάνει χάρη που σας... Ναι, ναι, και θα προστατεύσω. Χάρη που σας απευθύνθηκα. Και θα προστατεύσω και. Δεδομένα... Μάλιστα. Και θα προστατεύσω και τα δικαιώματα της ενημέρωσης ως ευρωβουλευτή. Υπερέχουν και είναι απόλυτο το δικό μου δικαίωμα έναντι του δικαιώματος, με συγχωρείτε, του δικού σας σχετικού δικαιώματος στα προσωπικά δεδομένα, το οποίο λέει είναι υποκείμενο των προαναφερθέντων, λέει στην τρίτη παράγραφο της απάντησής της. Δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά που συζητάμε. Λέει εδώ ότι τα μοναδικά στοιχεία που είχε λάβει από το Υπουργείο Εσωτερικών κατόπιν σχετικής αίτησης το 19 και το 21 είναι η εκλογική κατάλογη δημόσια αρχαία όπως δικαιούται εκ της βουλευτικής της ιδιότητας. Ναι, αλλά έχει πάρει, λέει, τον Ιανουάριο του 24 το στικάκι. Το οποίο στικάκι ο Γενικός Γραμματέας του Απόδημου Ελληνισμού δεν το βρήκε του κόμματος από μόνος του, δεν το κατασκεύασε, το πήρε από το Υπουργείο Εσωτερικών. Εξού και απομακρύνθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Άρα, η κυρία Σημακοπούλου, δια της τεθλασμένης, έχει πάρει από το Υπουργείο Εσωτερικών το στικάκι. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι σαφές και η αναφορά που κάνει στο 19 και το 21, η οποία είναι άκρως παραπλανητική και ανούσια ως προς την πληροφορία που φέρει, διότι είχαμε πει και την άλλη φορά ότι εκλογικός κατάλογος σημαίνει κάλλιστα πολύ λιγότερα στοιχεία από αυτά που έχει ο κατάλογος από Δήμων του 23, διότι ένας εκλογικός κατάλογος είναι ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, τόπος ενδεχομένως γέννησης και τόπος όπου ψηφίζει κανείς. Όταν φτάνεις να έχεις διεύθυνση, όνομα συζύγου, email, μιλάμε για πολύ πιο συγκεκριμένα. Εντάξει, δεν σας πήρε το ΑΦΗΜΗ και το ΑΜΚΑ, σας το λέει, σας έκανε χάρη. Δεν σας το πήρε. Σωστό, σωστό, και είμαστε ευγνώμονες. Αλλά επικαλείται το 19 και το 21, διότι εκεί μπορεί να στηρίξει νομιμότητα πράξεως, διότι δικαιούμαι, λέει, ως βουλευτής να έχω πρόσβαση στα δεδομένα, για να παραπλανήσει τον αποδέκτη του μηνύματός της, να του δημιουργήσει υποσυνείδητα την εντύπωση ότι και η λήψη του καταλόγου του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ήταν δά και τόσο έκνομη ενέργεια. Αυτό είναι το πνεύμα της και η στόχευσή της. Υπάρχει μια διαφορά. Το 19 και το 21 τα πήρε ως βουλευτής για τις εθνικές εκλογές τους εσωτερικούς εκλογικούς καταλόγους. Δεν πήρε τους δικούς σας καταλόγους. Για να μην μπερδευόμαστε. Το 21 ήταν ήδη ευρωβουλευτής. Μάλιστα. Πήρε όμως τους εσωτερικούς. Δεν πήρε τον αποδήμων. Τώρα εδώ είναι τον αποδήμων. Να μας μπλέκει και. Επίσης... Σωστό και αυτό, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά. Δηλαδή, είτε πήρε το email κάποιου που είναι ψηφοφόρος εσωτερικού, είτε email ψηφοφόρος εξωτερικού, είναι το ίδιο έκνομη ενέργεια. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που λέει η ίδια, υπό το πρίσμα του GDPR, για την προστασία δηλαδή των προσωπικών σας δεδομένων, η πολιτική επικοινωνία μπορεί να διενεργηθεί νόμιμα. Α, σας κάνει υπόδειξη. Είτε βάσει της έγκυρης συγκατάθεσης του αποδέκτη, εσάς δηλαδή. Την οποία δεν είχε. Ναι, που εν προκειμένου δεν υπάρχει για τους περισσότερους από εσάς. Πλην όμως, λέει. Όλους από εμάς. Πλην όμως, λέει, όσο γνωρίζω προσωπικά φίλοι και γνωστοί, αυτούς ξέρει, λέει, και είναι ήδη γεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών. Β, είτε βάσει υποκειμενικής εκτίμησής μου,
περί του υπέρτερου ένομου συμφέροντός μου να σας ενημερώσω επώνυμα και υπεύθυνα για την επιστολική ψήφο. Το έπραξα καλόπιστα, βασιζόμενοι ότι τα στοιχεία σας μου δόθηκαν από αρμόδιο κομματικό στέλεχος, το οποίο συμμετείχε σε ενημερωτικές καμπάνιες προς απόδημους συμπατριώτες μας και συνεπώς πίστευα ότι δεν θα σας προκαλέσω ενόχληση εν όψη της θεσμικής μου ιδιότητας. Με συγχωρείτε. Δηλαδή, καλή την πίστη πήρε ένα στικάκι με τα ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα, επειδή το είχε ένα κομματικό στέλεχος και μπλέκει και την επιστολική ψήφο εδώ, αν το έχετε καταλάβει. Εδώ στην ουσία της ξεφεύγει και κάλλιστα μπορεί κανείς να αντιληφθεί και να υπονοήσει ότι η ίδια αναφέρεται στην κυρία Κεραμέως, διότι αυτή έχει κάνει περιοδία στο Φεβρουάριο μέσα σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την προώθηση της επιστολικής ψήφου. Σας είχα πει εγώ πάλι σε προηγούμενη εκπομπή ότι δεν αποκλείεται να το έλαβε από συνεργάτηδα της κυρίας Κεραμέως το στικάκι και να του είπαν τη Θεοδωρόπουλου, μικρέ, κάτσε τώρα, βούλωσέ το, σε κόβουμε, διότι εδώ παίζονται μεγάλα κεφάλια και μην τολμήσεις να ανοίξεις το στόμα σου. Και αυτός δεν τολμάει να ανοίξει το στόμα του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, το ότι μας λέει ότι από αρμόδιους κομματικούς μηχανισμούς, κύριε Σαχίνη, εδώ υπάρχει σύγχυση, μας γυρνάνε πίσω στις Λουδοβίκιες εποχές, όπου είχαμε τότε το «Λετά σε μουά». Και μάλιστα το «Λετά σε μουά», που σημαίνει το κράτος είμαι εγώ, το «Σε» είναι το σπίτι μου, δηλαδή το κράτος είναι το σπίτι μου. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία λέει στο σημείο αυτό η κυρία Σημακοπούλου, όπως και στο τέλος με τον τρόπο με τον οποίο κλείνει την επιστολή της, που κοντολογείς το μήνυμα είναι «Κοιτάξτε, μην τολμήσετε να προβείτε σε νομικές ενέργειες εναντίον μου, διότι είμαι έτοιμη να τα απαντήσω όλα». Έτσι κλείνει την επιστολή της, με απειλή. Λοιπόν, εγώ ξέρετε τι βλέπω, ότι σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, ό,τι έπεται της μεταπολίτευσης είναι αυτό το οποίο προηγήθηκε της μεταπολίτευσης. Ο κύκλος κλείνει όπως άνοιξε. Για να μην το πω αλλιώς. Κύριε Παύλο, από ό,τι κατάλαβα... Ας το προσέξουν αυτό οι Έλληνες. Από ό,τι κατάλαβα, οι απόδημοι που δεν είστε και λίγοι, όσοι έχετε υποστεί αυτή τη βάσανο, δεν κάνετε πίσω. Είμαστε 22-23 χιλιάδες, ήταν οι εγγεγραμμένοι στους περσινούς εκλογικούς καταλόγους. Μάλιστα. Δεν προτίθεστε να κάνετε πίσω, από ό,τι κατάλαβα. Βλέπω και τις αναρτήσεις όλων. Ίσα-ίσα λέτε ότι γίνεται πιο ενδιαφέρον πλέον σιγά-σιγά. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε φετιχιστές της τυραννίας εναντίον της εξουσίας. Τις δουλειές μας έχουμε, τις απασχολήσεις μας, τις υποχρεώσεις μας. Χρόνο χάνουμε. Δηλαδή αυτή η κυρία, για κάθε μέρα που περνάει, ό,τι και βλακεία να κάνει, πληρώνει 470-480 ευρώ από την Ευρωβουλή κάθε μέρα. Έτσι, μεροκάματο είναι αυτό και Σαββατοκύριακο μέσα. Εμείς έχουμε άλλες υποχρεώσεις. Ούτε ψευδόμαστε, ούτε επιδιώκουμε μία καταξίωση στην πλάτη δεκάδων χιλιάδων, εκατοντάδων χιλιάδων άλλων ανθρώπων. Έτσι, αλλά ταυτόχρονα δεν είμαστε και υποκείμενοι σε ένα σύστημα εξουσίας το οποίο έχει αλώσει το κράτος και οδηγεί, ας πούμε, ολόκληρη την ελληνική χώρα, ενώ έχει τεράστιες δυνατότητες, να σέρνεται σαν ερπετό. Και εν πάση περιπτώσει, όταν, και σας είχα πει και στην αρχή και το έχω συζητήσει και με άλλους παθόντες, να το πω έτσι, οι οποίοι είχαμε στην αρχή αρκετοί εξημόνοι, τουλάχιστον κάποιοι εξημόνοι, μια αρκετά μετριοπαθή στάση. Και λέγαμε, εντάξει, έγινε ένα λάθος, ας πούμε, αυτό και εκείνο. Στην πορεία όμως που άρχισε να εκδιπλώνεται και να αποκαλύπτεται το τι συμβαίνει, αλλά κυρίως όταν βιώσαμε αυτήν την βίαιη ασυδοσία, αυτήν την παχυδερμία, αυτήν την ζώδη συμπεριφορά, συμπεριφορά του στυλ, να μην το πω τώρα δημόσια, είναι χειρότερη έκφραση από το «σας πάω αίμα», έτσι, είναι κάτι και δέρνο η φράση. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι σε θέσεις εξουσίας. Λοιπόν, εκεί, ξέρετε, υπάρχει και το πείσμα και μια αίσθηση δικαίου, όπου λες, όχι κυρία μου, non passara, εδώ θα πληρώσεις. Και η αλήθεια είναι ότι η κυρία Σημακοπούλου θα βάλει μυαλό, ξέρετε πότε, γιατί δεν έχει βάλει μυαλό ακόμα. Θα βάλει μυαλό όταν θα βάλει το χέρι στη τσέπη και θα φτάσει από κάποιους να βάλει το χέρι στη τσέπη, πιστέψτε με. Κύριε Παύλο, θα τα ξαναπούμε, σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι είχαμε αυτή τη νέα εικόνα που το κάνει ακόμη πιο καθαρό το τοπίο. Καλημέρα από το Ηράκλειο, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.